1832 ε, και ουσιαστικά τώρα έχει μπει μια φάση στην, στην έρευνα διακοπή στην έρευνα ε, τώρα θέλουν εκτός από την, απο, από την απόλυση των διοικητικών υπαλλήλων θέλουν να επιβάλλουν δίδακτρα ουσιαστικά αυτό είναι τραγικό για χιλιάδες οικογένειες Φοιτητών, όχι μόνο στο Καποδιστριακό, αλλά σε όλα τα πανεπιστήμια στη χώρα και ειδικά για αυτούς που είναι από την επαρχία. Κλείνουν οι φοιτητικέ αιστείε, κλείνουν τα αστιατόρια στις, στις σχολές. Είναι κάποια πράγματα τα οποία μερικοί τα αγνοούν και τα θεωρούν δεύτερου βούση σημασία. Ουσιαστικά αυτά είναι τα πιο σημαντικά. ουσιαστικά ό, όταν θα βγείτε στην κυβέρνηση, ο ΣΥΡΙΖΑ τι θα κάνει έτσι ώστε να καταπολεμήσει το πρόβλημα της εκπαιδευτική κρίσης, δηλαδή να μπορέσει να διαμορφώσει το πανεπιστήμιο, να το κάνει καλύτερο έτσι ώστε να γίνει ανταγωνιστικό και στο εξωτερικό, όπως είναι βέβαια και το τα, και το Ευχαριστώ. Δεν έχουμε μαγικό ραβδί. Δεν είμαστε χάρη πότερ για να αλλάξουμε τα πράγματα του μια μέρα στην άλλη. Όμω μπορούμε άμεσα να σταματήσουμε αυτή την καταστροφή. Θεωρώ ότι είναι αδιανόητο σήμερα, δεν να ακουμπάει σε καμία λογική, να απολύονται 1.600 διοικητικοί υπάλληλοι από τα ελληνικά πανεπιστήμια. Είναι αδιανόητο να κρατάμε τόσους χαμηλές, τόσο χαμηλά τι δημόσιε δαπάνε για την έρευνα και για την εκπαίδευση. Και ταυτόχρονα θεωρώ ότι είναι και αδιανόητο να μην καταλαβαίνουμε ότι εδώ δεν πρόκειται απλά για μία δημοσιονομικού χαρακτήρα ή οικονομικού χαρακτήρα επιλογή, αλλά για το βασικό πυρήνα του πολιτισμού μα. Διότι τα ελληνικά πανεπιστήμια υπήρξαν, άντεξαν, μεγαλούργησαν και σε πολύ δύσκολε στιγμέ για τη χώρα. Ακόμα και όταν η χώρα βρισκόταν σε υποκατοχή ή όταν είχαμε δικτατορία ή όταν περάσαμε και περάσαμε πολλέ δύσκολε στιγμέ σε αυτή τη χώρα, τα δημόσια πανεπιστήμια κράτησαν, ήταν ζωντανά. Παρήγαγαν και έβγαλαν λαμπρού επιστήμονε και είχαν εξαιρετική φήμη. Τα τελευταία χρόνια έχουν αποκτήσει αρνητική φήμη και εσείς κύριε Χατζη Νικολάου είστε ενός ελληνικού πανεπιστήμιου, και εγώ, και πρέπει να τιμήσουμε το πανεπιστήμιο και τους πανεπιστημιακούς δασκάλους, διότι οδηγούμαστε σε μια πολιτισμική γενοκτονία στη χώρα, αν συνεχιστεί αυτό. Άρα λοιπόν το πρώτο που θα κάνουμε είναι να ε, ε, αποκαταστήσουμε τη δικαιοσύνη και την ομιμότητα σε σχέση με αυτές τις 1.600 απολύσεις διοικητικών υπαλλήλων. Και δευτερευόντως, να αυξήσουμε ποσοστία κατά του επαναπροσλάβετε, δηλαδή. Μα πώ θα λειτουργήσουν τα πανεπιστήμια, Ρωτώ. δεν γίνεται αλλιώ. Εγώ δεν πιστεύω, κύριε Χατζη ότι ε, δεν έχει λήξει ακόμα το θέμα αυτό. Και πιστεύω ότι θα είναι πιο σόφρον και η ηγεσία του Υπουργείου Παιδεία να συνειδητοποιήσει ότι δεν μπορεί να προχωρήσει σε μία απόφαση που διαλύει το Δημόσιο Πανεπιστήμιο. Ελάτε, το όνομά